Λακτούκα Βιρόζα, ή αλλιώς Θρίδαξ η Αγρία, ονομασία την οποία χρησιμοποιούσε τόσο ο Διοσκουρίδης όσο και ο Θεόφραστος για το άγριο μαρούλι, το φυτό αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το άγριο μαρούλι είναι γνωστό από την αρχαιότητα και μάλιστα ο Ιπποκράτης θεωρούσε το φυτό ότι είναι εκείνο που σταματάει τον πόνο. Ο Πλίνιος πίστευε ότι η κατανάλωσή του μειώνει την σεξουαλική επιθυμία. Γι' αυτό και το φυτό το ονόμαζαν ευνούχο. Αντίθετα, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το φυτό αυξάνει την σεξουαλική επιθυμία και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που απεικόνιζαν τον θεό της γονιμότητας να κρατάει στο χέρι του άγριο μαρούλι. Το φυτό μπορούμε να το συναντήσουμε σε καλλιεργημένα ή ακαλλιέργητα χωράφια, σε ξερικά μέρη, σε παιδινές και ημιορεινές περιοχές, στις άκρες των δρόμων, αλλά και σε κήπους και αυλές. Σε πλήρη ανάπτυξη μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα και τότε ο βλαστός του και τα φύλλα του καλύπτονται από λεπτά μικρά αγκαθάκια. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Τα άνθη του είναι μικρά, σε κίτρινο χρώμα και έχουν την ιδιότητα να ανοίγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ κλείνουν το πρωί. Τα φύλλα του έχουν την ιδιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να στρέφονται προς τον ήλιο. Ίσως και γι' αυτό ονομάστηκε πηξίδα ή μπούσουλας. Όταν το φυτό είναι όριμο, να σας πω ότι είναι ελαφρώς τοξικό. Και ας δούμε ποια είναι τα χρήσιμα μέρη του. Είναι τα φύλλα του και ο γαλακτώδης χυμός του. Όταν το φυτό είναι μικρό και τα φύλλα του τρυφερά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην κουζίνα μας, να τα καταναλώσουμε ομά ως σαλάτα, βραστά, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να βράζονται πολλή ώρα, να τα προσθέσουμε σε πίτες, σούπες και σε κοκκινιστά χόρτα. Όταν το άγριο μαρούλι θελήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως θεραπευτικό βότανο, τότε, κατά την περίοδο της ανθοφορίας του, θα πρέπει να μαζέψουμε τα φύλλα του και τον γαλακτώδη χυμό του. Ο χυμός έχει πικρή γεύση και την ιδιότητα να πίζει όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Ονομάζεται το όπιο του μαρουλιού. Έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με το όπιο της παπαρούνας. Σε μικρότερο βαθμό βέβαια και φυσικά δεν προκαλεί εθισμό. Μέχρι τον 19ο αιώνα, όταν υπήρχε έλλειψη από το όπιο της παπαρούνας, χρησιμοποιούσαν όπιο του μαρουλιού για να σταματήσουν τον πόνο. Και μέχρι το 1940 οι φαρμακοβιομηχανίες το παρήγαγαν, αφού το άγριο μαρούλι αποτελούσε συστατικό πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ας δούμε τις δραστικές του ουσίες. Το άγριο μαρούλι περιέχει λακτουκικό οξύ, σεκριτερπένια, φλαβονοειδή, σίδηρο και βιταμίνες α, B1, B2 και C. Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε γαλακτουκικό οξύ, το οποίο έχει ως ενεργό συστατικό την λακτουκίνη, από την οποία προέρχεται η λακτουκοπικρίνη και είναι η ουσία η οποία γλυκαίνει τον πόνο και η ουσία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στην ιατρική, δίνουν στο φυτό παυσίπονες ιδιότητες. Το άγριο μαρούλι όμως θεωρείται ακόμα χωνευτικό, καθαρτικό, ηρεμιστικό αφού δρά κατά του άγχους και της νευρικότητας, βοηθάει πολύ στην αϊπνία, στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, σε ξηρό βήχα, κοκκίτη, βρονχίτιδα και άσθμα. Ακόμα είναι ωφέλιμο για ρευματισμούς και αρθρίτιδες, αφού μειώνει τον πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις και βοηθάει πάρα πολύ και στις μικρανίες. Ας δούμε πώς μπορούμε να το καταναλώσουμε. Το άγριο μαρούλι μπορούμε να το καταναλώσουμε και ως βάμα και ως ένχυμα. Βάμα μπορούμε να κάνουμε από ολόκληρο το φυτό και να καταναλώνουμε 12 έως 24 σταγόνες κάθε φορά. Ως ένχυμα θα χρειαστούμε 1 με 2 κουταλάκια από φύλλα του άγριου μαρουλιού,
φρέσκα ή αποξηραμένα, για κάθε ποτήρι ζεστό νερό. Θα βάλουμε το βότανο στο ζεστό νερό, θα το αφήσουμε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια θα καταναλώσουμε. Όχι όμως περισσότερο από 3 φορές την ημέρα. Η υπερκατανάλωση του άγριου μαρουλιού μπορεί να προκαλέσει εφίδρωση, πονοκέφαλο, να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς, να εξουδετερώσει την φαρμακευτική δράση και να επιβαρύνει ζωτικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την υγεία αλλά και τη ζωή του ασθενούς. Τελειώνοντας, για μία ακόμη φορά θα ήθελα να σας πω ότι πριν τη χρήση οποιοδήποτε βοτάνου θα πρέπει να ενημερώνετε το γιατρό σας. Αυτά και για σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.